Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί. Αύριο, Κυριακή Τετάρτη Μαθαίου, η Εκκλησία μας θα αναγνώσει στην Θεία Λειτουργία το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 8ο κεφάλαιο, και είναι οι στίχοι 5 έως και 13. Αυτό κατά την τυπική διάταξη της Εκκλησίας της Κύπρου. Λέγει λοιπόν το κείμενο που θα ακούσουμε αύριο στο Ευαγγέλιο. «Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήρθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον». Είναι το 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ο 5ος στίχος. «Κατ' εκείνον τον καιρό, όταν ήρθεν ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακαλούσε λέγοντας». Στίχος 6. «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Λέγοντάς του, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». Στίχος 7. «Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Και ο Ιησούς του λέγει, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Στίχος 8. «Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγνεις έρθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, εγώ δεν είμαι άξιον να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευθεί ο δούλος μου». Στίχος 9. «Και γάρα εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσία, έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιή. Και εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέγω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει». Στίχος 10. «Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον. Όταν τον άκουσεν ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν, σας βεβαιώνω πως τόσην πίστη, ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δε βρήκα». Στίχος 11. «Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών». Στίχος 12. «Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Στίχος 13. «Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς, πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστευσες. Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα». Αυτό είναι το κείμενο, αδελφοί μου, που θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία. Το κείμενο του Ευαγγελίου. Μια πιο βαθιά και προσεκτική μελέτη του κειμένου θα μας δείξει πάρα πολλά νοήματα, κατά την πτωχή μας βέβαια δύναμη, τα οποία μας είναι χρήσιμα στον καθημερινό μας αγώνα. Λέγει λοιπόν, το κείμενο λέγει «Εις ελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ». Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αρχίζει το καιρό εκείνο, ο συνήθως ως πρόλογος, «Ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ». Μόλις μπήκε ο Χριστός ο Ιησούς στην Καπερναούμ,
τον πλησιάζει ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλεί λέγοντάς του, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος εις το σπίτι παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ένας άνθρωπος, όχι Ισραηλίτης, προφανώς Ρωμαίος στρατιώτης, εκατόνταρχος κατά το αξίωμα του στρατού, πηγαίνει στον Χριστό που εισέρχεται εκείνη την ώρα στην πόλη της Καπερναούμ και τον παρακαλεί για τον δούλον του. Αυτή και μόνον η πράξη φανερώνει έναν άνθρωπο με πάρα πολλές ευαισθησίες, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θεωρεί τους δούλους του ως αντικείμενα, όπως ήταν η αντίληψη της εποχής εκείνης, και μάλιστα έναν άρρωστον δούλον ο οποίος δεν μπορούσε να του προσφέρει τίποτα. Δεν βλέπει τον άνθρωπο ανάλογα με το τι προσφέρει, αλλά ανάλογα με το τι είναι, ότι είναι άνθρωπος, αδελφός μας, κατά πάντα όμοιος με εμάς, τέκνον του Θεού και εικόνα του Θεού. Όπως θα λέγαμε εμείς οι χριστιανοί. Αυτός βέβαια μπορεί να μην το γνώριζε θεωρητικά, αλλά στην πράξη το έπρατε και το αποδεικνύει αυτό με αυτήν του την ενέργεια. Πηγαίνει στον Χριστό αυτός ο μη Ισραηλίτης, ο μη Εβραίος, και τον παρακαλεί για τον δούλον του και του λέγει ότι ο δούλος μου είναι στο σπίτι μου κατάκητος, παράλυτος και ταλαιπωρείται φοβερά. Δεν αδιαφόρησε για τον δούλο, δεν είπε τι με ενδιαφέρει εμένα για έναν δούλο, ούτε διέταξε να το φύγουν από το σπίτι, να το βάλουν κάπου αλλού, αλλά τον είχε στο σπίτι του και φρόντιζε για αυτόν, και γι' αυτό πήγε στο Χριστό, γιατί επίστευε ότι ο Χριστός θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αυτά είναι γνωρίσματα ευγενούς ψυχής. Είχε ευγενή ψυχή ο εκατόνταρχος αυτός. Θα το πει και ο Χριστός πιο κάτω. Θα θαυμάσει ο Κύριος για την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Πράγματι, πόσο σημαντικό είναι όταν η ψυχή μας λειτουργεί όπως ο Θεός την έπλασε κατ' εικόνα του Θεού. Τότε του λέγει ο Χριστός στο στίχο 7 και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ ίδιος θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Βλέπετε ότι ο Κύριος, ανταποκρινόμενος σε αυτήν την ευγενή διάθεση και ενέργεια του ανθρώπου, λέγει θα έρθω ίδιος εκεί να το θεραπεύσω. Δεν διατάζει από μακριά, δεν στέλνει κάποιον άλλον, ο ίδιος λέγει θα έρθω να το θεραπεύσω. Και βέβαια μια ευχή που διαβάζουμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως μας μεταφέρει στο προσωπικό μας επίπεδο, γιατί μας λέγει ότι η ψυχή μας είναι βεβλημένη, παραλυτική, δεινώς βασανιζομένη από τα πάθη και την αμαρτία. Εγώ λέγει είμαι ο παράλυτος που είμαι κατάκητος από τα τραύματα και από τα βάσανα της αμαρτίας μου και ταλαιπωρούμε και βασανίζομαι και είμαι ανάπηρος και είμαι παράλυτος γιατί είμαι αμαρτωλός και είμαι δούλος της αμαρτίας και η αμαρτία μου έχει αφαιρέσει κάθε δυνατότητα για οτιδήποτε. Και παρακαλούμε τον Χριστό να μας θεραπεύσει. Και ξέρουμε ότι η μόνη θεραπεία, η μόνη λύση στην ταλαιπωρία μας είναι αν ο Κύριος έρθει ο ίδιος να μας θεραπεύσει.
αλλά είμαστε τόσο αμαρτωλοί, είμαστε τόσο ταλέποροι, ώστε λέγει ευχή, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγνης έρθεις του οίκου της ψυχής. Δεν είμαι άξιος για να έρθεις στην ψυχή μου, στη στέγνη της ψυχής μου. Όπως θα πει πιο κάτω εκατόνταρχος. Αλλά πώς είναι δυνατόν να θεραπευθούμε εάν ο Κύριος δεν μας θεραπεύσει? Πώς είναι δυνατόν να σωθούμε εάν ο Σωτήρας Χριστός δεν σώσει την ψυχή μας? Τι μένει σε μας? Να προσκαλούμε τον Χριστό να έρθει να μας θεραπεύσει. Αυτήν την προσευχή, την αδιάλειπτο, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτήν την αδιάλειπτο προσευχή που είναι η πρόσκληση της ελευθερίας μας για να έρθει ο Κύριος ως ιατρός, ως σωτήρας, ως ζωοδότης, να θεραπεύσει όχι απλώς την δεινώς βασανιζομένη ψυχή μας, αλλά την νεκρή ψυχή μας, η οποία όχι απλώς αρρώστησε, αλλά πέθανε μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στην ασωτεία και στην ανομία. Έχει αποθάνει η ψυχή μας και τίποτα δεν κινείται μέσα σε αυτήν. Μόνο αυτή η πρόσκληση μπορεί να βγει από τα βάθη της υπάρξεώς μας, που να προσκαλεί τον Χριστό να την θεραπεύσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα και θεράπευσέ με και σώσε με και ίασε την ψυχή μου. Σε αυτήν την πρόσκληση πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός θα ανταποκριθεί όταν εμείς το ζητούμε ταπεινά και έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις. Όταν εμείς ζητούμε πράγματι την θεραπεία μας, τότε ο Κύριος είναι έτοιμος να έρθει κοντά μας. Να έρθει να μας βοηθήσει, να μας θεραπεύσει. Πόσο δηλωτικό είναι της εσπλαχνίας και της αγάπης του Χριστού αυτή η δήλωση του Κυρίου, ότι εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον ταλέπορον άνθρωπο. Ήρθε για να σώσει εμένα, τον ασθενή, τον φτωχό, τον γυμνό, τον εγκαταλελειμμένο από κάθε αρετή, τον νεκρόν μέσα στα πάθη και στην αμαρτία μου. Ήρθε για να σώσει εμένα που είμαι βεβλημένος, παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος από την αμαρτία, που είναι η χειρότερη αρρώστια η οποία μπορεί πράγματι να βασανίσει και την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και το κάνει ο Χριστός αυτό και για τον παράλυτο βέβαια, αλλά για τον εκατόνταρχο, για την πίστη, για την ταπείνωση, για την ευγένεια, για την αγάπη αυτού του ανθρώπου, του εκατοντάρχου. Και θα δούμε αμέσως πιο κάτω πως ο Κύριος φέρει στην επιφάνεια αυτήν την ευγενή ψυχή και λέγει, όταν του λέγει ο Χριστός, εγώ θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω, τι λέγει ο εκατόνταρχος? Κύριε, του λέγει, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγνης έρθεις. Κύριε, του λέγει, εγώ δεν είμαι άξιος για να έρθεις στο σπίτι μου. Ετρόμαξε ο άνθρωπος αυτός, αναλογιζόμενος αφενός μεν την αγιότητα, την καθαρότητα, το ύψος του Ιησού, τον οποίον βέβαια δεν εγνώριζε ως Θεόν αληθινόν, αλλά αισθανόταν ότι
αυτός ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί αυτή η βαθιά ταπείνωση, την οποία εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι είχε, του έδινε τη δυνατότητα να πληροφορείται από τον Θεό ότι ο Ιησούς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ένας πολύ υπέρτερος των ανθρώπων. Γι' αυτό του λέγει, «Κύριε, βλέπετε, ενώ ήταν εκατόνταρχος, τον προσφωνεί Κύριον, δεν είμαι άξιος εγώ να για να μπεις στο σπίτι μου». Δεν είπε, ξέρω εγώ, «μεγάλη μου χαρά να με επισκεφθείς», ούτε καν «μεγάλη μου τιμή», ούτε σκέφτηκε ότι «πολύ ωραία, θα πάρω κι εγώ κάτι τώρα από αυτή την επίσκεψη, έναν έπαινο, μια αναγνώριση». Αλλά αμέσως σκέφτηκε ότι «εγώ δεν είμαι άξιος για να έρθει στο σπίτι μου». Όχι περιφρονώντας τον Κύριο, αλλά αισθανόμενος το ύψος της αγιότητας και της δυνάμεως και της καθαρότητας αυτού του ανθρώπου, του Ιησού, και από την άλλη την δική του αθλειότητα, τη δική του αμαρτία. Και του λέγει στη συνέχεια, και εγώ του λέγει, «είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτη στη διοίκησή μου». Και λέω στον ένα, «πήγαινε και πηγαίνει», και στον άλλον, «έλα και έρχεται», και στο δούλο μου, «κάνε αυτό και το κάνει». Δηλαδή του λέγει, «αν εγώ που είμαι άνθρωπος, που έχω κάποια εξουσία, μπορώ να διατάξω να γίνει ό,τι θέλω, πόσο μάλλον εσύ που είσαι πολύ ανώτερος και πολύ υψηλότερος, μπορείς να θεραπεύσεις τον δούλο μου, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσε το πες μου». Πες μόνον ένα λόγο, δεν χρειάζεται να έρθει σπίτι μου. Δεν το είπε αυτό για να μην ενοχλήσει τον Χριστό ή επειδή επίστευε ότι ο Χριστός θα κουραζόταν, αλλά γιατί αισθανόταν τη μεγάλη του αναξιότητα. «Είπε μόνον ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου». Βλέπετε εδώ πώς η ταπείνωσης γεννά την πίστη και πώς η ταπείνωσης πληροφορεί τις ψυχές των ανθρώπων. Και πώς όταν δεν έχουμε ταπείνωση, τότε δεν πληροφορούμαστε και τότε απαιτούμε από τον Θεό και γινόμαστε απαιτητικοί και αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ακούσει και να μας βοηθήσει, ότι πρέπει να μας χρωστά ευγνωμοσύνη ο Θεός, διότι είμαστε κοντά Του, υποτίθεται βέβαια, και τρόποντι να υποχρεούται ο Θεός, γιατί είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι που είμαστε αντικατάστατοι και είμαστε πολύτιμοι και για τον Θεό ακόμα, και πρέπει να μας φυλάτει και πρέπει να μας υπακούει και πρέπει να κάνει τα θελήματά μας. Και μάλιστα φέρει και δικαιολογία ο εκατόνταρχος και του λέει, «αν εγώ που είμαι ένας άνθρωπος ταλέπορος μπορώ να κάνω ό,τι θέλω γιατί έχω εξουσία, πόσο μάλλον εσύ που είσαι τόσο ψηλά, έχεις άνωθεν εξουσία, έχεις δύναμη υπερβολική, μπορείς μόνο και με έναν λόγο να θεραπεύσεις τον δούλο μου». Εάν η ψυχή μας, αδελφοί μου, έκαμνε αυτόν τον διάλογο με τον Χριστό, τότε να ξέρετε ότι ο Κύριος θα μας θεράπευε αμέσως. Εάν η ψυχή μας είχε αυτήν τη διάθεση, αυτόν το φρόνημα του εκατοντάρχου, αυτήν την στάση απέναντι στον Θεό, αυτήν τη σωτήρια, ταπείνωση και αίσθηση της μετανοίας, τότε ο Κύριος αμέσως θα θεράπευε την ενεκρωμένη και παραλυτική και δεινώς βασανιζωμένη ψυχή μας. Και τι κάνει ο Κύριος
Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς, εθαύμασε. Βλέπετε, όχι απλώς επένεσε, αλλά εθαύμασε ο Χριστός αυτήν την ψυχή του εκατοντάρχου. Γιατί εθαύμασε? Γιατί είδε τι σημαίνει άνθρωπος, το δικό του πλάσμα, η δική του εικόνα. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση, όπως τον έπλασε ο Θεός, μέσα στα όρια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, μακράν από κάθε υπερηφάνεια και εγωισμών, πόσο μοιάζει του Θεού Πατέρα του, πόσο ανοίγει την πόρτα της ασπλαχνίας του Θεού, πόσο πραγματικά η καταφύση είναι βρισκομένη ψυχή του ανθρώπου επισύρει το θαυμασμό του Θεού. Και πότε άλλοτε θαύμασε ο Θεός? Όταν έπλασε τον άνθρωπον και είπεν «Ιδού Αδάμ γέγονεν, ως είσαι ξημών», και είδεν ο Θεός ότι καλά όλα, και είδε και τον άνθρωπον ήταν καλός λίαν, και εθαύμασε ο Θεός, τρόποντι να ευηρεστήθη ο Θεός, βλέποντας την δική του εικόνα, το δικό του πλάσμα, να του μοιάζει, να είναι πραγματικά παιδί του. Έτσι ήταν και ο εκατόνταρχος. Μέσα στα όρια τα φυσικά ήταν πράγματι άνθρωπος που είχε αυτήν τη φυσική πνευματική κατάσταση μέσα του, γιατί ήταν ενάρετος και απαλλαγμένος από πάθη και από δουλείες της αμαρτίας. Εθαύμασε λοιπόν ο Κύριος και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, «Αληθινά σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρω». «Σας βεβαιώνω», λέγει ο Χριστός, «ότι τόσην πίστην ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Πράγματι τόσην πίστην, η οποία γεννάται από την ταπείνωση και η οποία είναι το κλειδί που ανοίγει την Βασιλεία του Θεού, δεν τη βρήκα ούτε μέσα στον Ισραήλ, ούτε μέσα σε αυτούς οι οποίοι τρόποντι να είναι εκλεκτός λαός του Θεού και δέχθηκαν τον νόμο του Θεού δια του Μωυσέως και άκουσαν τους προφήτες και τους δικαίους και τους αγίους ανθρώπους του Θεού. Αλλά παρά ταύτα το σάφτην πίστην δεν βρήκεν εν το Ισραήλ. Αυτό είναι για όλους μας ένα ράπισμα, γιατί μπορεί πολλές φορές να θεωρούμεθα ότι είμεθα χριστιανοί, τέκνα της Εκκλησίας, τέκνα του Ευαγγελίου, όμως τα έργα μας και η κατάσταση της ψυχής μας δυστυχώς δεν μαρτυρούν ότι είμεθα τέκνα του Θεού και τέκνα του Ευαγγελίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πολλές φορές στην πράξη θα δούμε ανθρώπους που στα δικά μας μάτια μπορεί να φαίνονται μακράν του Θεού και να φαίνονται μακράν του Ευαγγελίου ευρισκόμενοι, όμως τα έργα τους και η κατάσταση της ψυχής τους να είναι σε τόση ταπείνωση που γεννά μετάνοια και γεννά πίστη, ώστε πράγματι οι άνθρωποι αυτοί να είναι πολύ πιο κοντά από τα τέκνα του Ευαγγελίου και τα τέκνα του Χριστού και της Εκκλησίας, αυτά που νομίζονται ως τέκνα δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει ουδέποτε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να μην ξεχνούμε αυτό που ο Χριστός μας είπε, ότι οι τελώνε και οι πόρνε θα μας ξεπεράσουν στην Βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί είναι τελώνες και πόρνες, όχι για αυτό το λόγο. Αλίμονον, η αμαρτία δεν μας οδηγεί στο Χριστό. Αλλά παρόλο που είναι πόρνες και τελώνες, παρόλο που είναι άνθρωποι αμαρτωλοί, παρά τα αυτά,
Παρά τα αυτά, επειδή ταπεινούνται και μετανοούν, οδηγούνται δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας και εισέρχονται εις την Βασιλεία του Θεού και οδηγούνται στην αγκαλιά του Ουρανίου Πατρός. Γι' αυτό τους λέγει στη συνέχεια, «Σα αληθινά σας λέγω ότι πολλοί θα έρθουν από την Ανατολή και από την Δύση, από όλα τα πέρατα του κόσμου δηλαδή, και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Η άλλη ζωή θα έχει πολλές εκπλήξεις. Άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, άνθρωποι οι οποίοι εζήτησαν τον Θεόν Πατέραν τους, εφύλαξαν τον εαυτόν τους και έζησαν μέσα στην ταπείνωση και μέσα στην μετάνοια, αυτοί οι άνθρωποι θα αξιωθούν της Βασιλείας του Θεού. Και στη στίχο 12, οι δέοι της Βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος του εξώτερων. Αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και ανατράφηκαν με τα διδασκαλία της ευσεβίας και του Ευαγγελίου, αλλά τα έργα τους δεν ήταν άξια του Ευαγγελίου, αυτοί οι άνθρωποι θα εκβληθούν έξω, εκεί που είναι το σκότος του εξώτερων, εκεί όπου δεν είναι παρόν ο Θεός Πατέρας, εκεί όπου δεν είναι το φως του Θεού, αλλά η απουσία του Θείου Φωτός που φέρνει το εξώ σκότος, εκεί όπου είναι η απέραντη δυστυχία και ταλαιπωρία του ανθρώπου που δεν μπορεί να κοινωνήσει εν αγάπη με τον Θεόν Πατέρα του. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε τελειώσει και τον χρόνο της παρούσης εκπομπής μας. Εύχομαι χάρη του Κυρίου μας να είναι στις ψυχές όλων μας και ο Κύριος να έρθει να θεραπεύσει και τις δικές μας ψυχές. Αμήν. Χαίρετε.